Ο μόνος λόγος που υπογράφω είναι γιατί η Δάφνη νιώθει ανασφάλεια και λέει ότι χρειάζεται τη στήριξή σου. Αλλιώς πίστεψέ με, την υπογραφή μου δεν πρόκειται να την έβλεπες ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις βάλει το φωτοστέφανο και να μας το πλασάρει συνέχεια, αλλά εμένα δεν με ξεγελάς. Εσύ πουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Πες μου λοιπόν για να τελειώνουμε. Τι θέλεις και πού ακριβώς αποσκοπείς. Οκ. Εντάξει, με έχεις καταλάβει. Είμαι πράκτορας στη CIA και αποστολή μου να κατασκοπεύω εσένα. Για το γιατί μου διαφέρει. Κορόιδευε. Να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα θα σε παρακολουθώ. Γι' αυτό, αν θέλεις, να προσέξεις πολύ καλά τις κινήσεις σου. Λοιπόν, άκου να σου πω. Αν έχεις μάθει εσύ στο σπίτι σου να χτυπάς το ποδαράκι σου κάτω και απερνάει το δικό σου, εγώ δεν είμαι μπαμπάκα σου. Το κατάλαβες. Θα προσέχεις πώς μιλάς. Ωραία, αρχίζουμε. Για δείξε μου λοιπόν τον αληθινό σου εαυτό. Για δικό σου καλό κοίτα να προσγειωθείς. Ωραία. Τι νόμιζε, δηλαδή, καμιά πολυεθνική, να σε έχω από κοντά για να στη φάω. Μα ακριβώς επειδή δεν θέλεις κάτι από την εταιρεία, αυτό με βάζει σε υποψίες. Κάτι άλλο θέλεις, αλλά δεν πρόκειται να σου περάσει. Μπορώ να σου πω, κοριτσάκι μου. Αν δεν σημαίνει υπογράφεις. Ωραία. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Όταν θα έρχεσαι σε αυτό το σπίτι, θα προσέχεις πώς μιλάς. Θα μιλάς σαν κυρία. Ωραία. Δεν πρόκειται να ανοιχτώ άλλη προσβολή από σένα. Γιατί είσαι εκεί τόσο πολύ που σε κατάλαβα. Τι να καταλάβεις, μου. Τόσα χρόνια δίπλα σου είχες έναν άντρα που πουλούσε το όνομά σου. Δηλαδή, ολόκληρη καριέρα έκτισε πάνω σου και δεν πήρες χαμπάρι. Σου απαγορεύω να μιλάς για την προσωπική μου ζωή. Δεν το έκανες εσύ τόσα χρόνια, το κάνω εγώ.